Συζητήσαμε σήμερα την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής πηξίδας, καθώς και την αποτελεσματικότητα των αποστολών και επιχειρήσεων κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Ως Κύπρος, υποστηρίξαμε την έγκαιρη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανεδυόμενες συγκρούσεις πριν την εξέλιξή του σε κρίση, όπως και την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Κατά τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, υποστήριξα τη δημιουργία κόμβου καινοτομίας. Ζήτησα την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και σημείωσα την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών για κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας μέσω τηλεδιάσκεψης. Για ακόμα μια φορά, καταδικάσαμε περίφραστα τη ρωσική εισβολή και τονίσαμε την ανάγκη για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών για πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την κατάπαυση του πυρός.